Καλώς ήρθατε, κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Αυτό είναι μέσα στην Ελλάδα. Για τον πατέρα μου ήταν μια ερώτηση. Έχετε και ρίξει πόσο μου το πει. Αγάπη. Γεια σα. Καλά, είστε. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε της Δημοκρατίας, αξιότιμοι υπουργοί και βουλευτές, κύριοι εκπρόσωποι του δικαστικού σώματος, κυρίες και κύριοι, ακούγοντας όσα ενδιαφέροντα προηγήθηκαν, ανακάλεσα στην σκέψη μου εκείνο τον Αμερικάνο δικαστή, ο οποίος είχε πει, κύριε Πρόεδρε, ότι η δικαιοσύνη είναι σαν το οξυγόνο. Η παρουσία της περνάει ίσως απαρατήρητη, αλλά η απουσία της καθιστά τη ζωή αδύνατη. Όπως λοιπόν το ανθρώπινο σώμα δεν επιβιώνει χωρίς οξυγόνο, έτσι και η δημοκρατία δεν μπορεί να αναπνεύσει, δεν μπορεί να προοδεύσει, δεν μπορεί να εξελιχθεί χωρίς τον πνεύμονα της απονομής δικαίου. Και συμμερίζομαι απόλυτα αυτήν την παραδοχή. Γι' αυτό και κεντρικό μέλημα της κυβέρνησής μας, εδώ και 5 χρόνια, με την προηγούμενη αλλά και τη σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αλλά και με τον συντονισμό ολόκληρης της κυβέρνησης, αποτελεί η θωράκιση του κράτους δικαίου. Ταυτόχρονα όμως και ο εξυγχρονισμός, η μεταρρύθμιση συνολικά της δικαιοσύνης. Όχι γιατί μας λείπουν σήμερα οι άξιοι δικαστές, οι φιλότιμοι λειτουργοί, όσο γιατί ειδικά στο συγκεκριμένο πεδίο το πολυερκούν παθογένειες πολλών δεκαετιών. Και όταν αναφερόμαστε συνεπώς στην ανάγκη τολμηρών, μεγάλων αλλαγών και μεταρρυθμίσεων, μιλώ σε έναν βαθμό και αυτοκριτικά, στο όνομα πολλών προηγούμενων κυβερνήσεων που τελικά έμειναν μακριά από τα προβλήματα που συσσωρεύονταν, στρεφόμενες περιστασιακά μόνο προς τη δικαιοσύνη και ενίοτε κιόλας για να την καταστήσουν βραχίωνα δικών τους σκοπιμοτήτων. Και τέτοιες εμπειρίες δυστυχώς έχουμε ακόμα και είναι πολύ νοπές. Χρέος μας ωστόσο είναι πάντα να κοιτάξουμε μπροστά, αναγνωρίζοντας τα πολλά θετικά βήματα τα οποία έγιναν ως τώρα. Και δεν είναι σκοπός μου να επαναλάβω εξαντλητικά όλα όσα είχαν την καλοσύνη να παρουσιάσουν ο Υπουργός και ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης σε αυτήν την τόσο απαραίτητη σημερινή εκδήλωση. Επιτρέψτε μου να σταθώ συνοπτικά σε 3 μέτωπα όπου ακόμα αντικειμενικά υστερούμε. Στη μεγάλη καθυστέρηση, στην έκδοση των τελεσίδικων αποφάσεων, στην περιορισμένη ψηφιοποίηση χρήσης της τεχνολογίας, αλλά και στην επανακατάρτιση του προσωπικού και βέβαια στα ζητήματα των υποδομών, που η αλήθεια είναι ότι είχαν παραμεληθεί εδώ και δεκαετίες. Και με αυτήν την πηξίδα πορευθήκαμε από το 2019. Έχουμε προωθήσει γύρω στις 30 σημαντικές θεσμικές τομές. Δεικτικά σημειώνω την τόσο σημαντική και τόσο απαραίτητη αναθεώρηση του ποινικού κώδικα. Θεραπεύουμε λάθη του παρελθόντος, αντιμετωπίζοντας, για παράδειγμα, αυστηρότερα τους θύτες και προστατεύοντας αποτελεσματικότερα τα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας, με δίκες μάλιστα οι οποίες διεξάγονται πλέον κατά προτεραιότητα. Και βέβαια θα ήθελα να τονίσω ότι στον τομέα της αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας έχει γίνει μια πολύ ουσιαστική δουλειά με τη συνεργασία πολλών υπουργείων, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο το αίσθημα, εμπεδώνοντας κυρίως τις γυναίκες οι οποίες θα καταγγείλουν τέτοια περιστατικά με το θάρρος που πάντα απαιτείται, την απαραίτητη εμπιστοσύνη ότι τελικά στο κράτος και στη δικαιοσύνη θα βρουν την προστασία και τη φροντίδα που αξίζουν. Και βέβαια στον τομέα της επιτάχυνσης των διαδικασιών, να θυμίσω την τόσο σημαντική προσπάθεια η οποία γίνεται και έχουμε ακόμα βήματα να διανύσουμε
για την εξοδικαστική επίλυση των διαφορών και τη μεταφορά δικαστικής ύλης σε δικηγόρους. Κύριε Υπουργέ, πρόσεξα με πολύ ενδιαφέρον, όπως γνωρίζετε δεν είμαι νομικός, αλλά πρόσεξα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το οποίο είπατε για τον τρόπο με τον οποίο εκπαιδεύουμε τους νέους μας στις νομικές σχολές και την έμφαση που πρέπει να δίνουμε στους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης διαφορών. Νομίζω ότι είναι μια σημαντική προτεραιότητα την οποία πρέπει να αγκαλιάσουμε. Και βέβαια αυτές οι επιλογές μειώνουν τελικά σημαντικά τις υποθέσεις οι οποίες φτάνουν στις αίθουσες, και ενώ και οι προθεσμίες σταδιακά εξορθολογίζονται και ύστερα από χρόνια γίνεται μια πολύ σημαντική προσπάθεια στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο αυξάνει τους ρυθμούς του, περιορίζοντας τις αναβολές. Αλλά σίγουρα θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σταθώ στην πιο σημαντική, στην πιο εμβληματική μεταρρύθμιση που αποσκοπεί τελικά στην ταχύτητα της απονομής δικαιοσύνης. Αναφέρθηκε και ο Υπουργός και ο Υφυπουργός αυτή, που δεν είναι άλλη από τον νέο δικαστικό χάρτη. Έναν εθνικό στόχο που, όπως επισημάνθηκε, έχει καθυστερήσει παραπάνω από έναν αιώνα. Πρώτος οραματίστηκε αυτήν τη μεταρρύθμιση ο Ελευθέριος Βενιζέλος το 1911. Δεν κατάφερε να την υλοποιήσει τότε, ούτε όταν επιχείρησε και πάλι το 1931, για λόγους που νομίζω ότι είναι απολύτως κατανοητοί. Και θέλω να συγχαρώ από καρδιάς την ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και τον Υπουργό και τον Υφυπουργό για την πολύ μεγάλη υπομονή με την οποία αντιμετώπισαν αυτή τη μεταρρύθμιση, η οποία, όπως αναφέρθηκε, έγινε σε συνεννόηση, όπου αυτό ήταν εφικτό, αλλά σίγουρα σε διάλογο με όλους τους φορείς της δικαιοσύνης. Έχουμε επιτέλους ένα δικαστικό χάρτη, ο οποίος ενοποιεί τα πρωτοδικεία και τα ειρηνοδικεία. Διπλασιάζουμε ουσιαστικά με αυτήν την παρέμβαση τους δικαστές του πρώτου βαθμού, οι οποίοι αναλαμβάνουν πλέον το μεγαλύτερο μέρος των ποινικών και αστικών υποθέσεων. Τα πρώτα δείγματα, από ό,τι μαθαίνω, είναι πολύ ενθαρρυντικά, αλλά σίγουρα, κύριε Υπουργέ, είναι μια μεταρρύθμιση της οποίας τα αποτελέσματα θα τα κρίνουμε και θα τα δούμε, είμαι σίγουρος,